Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως ξέρουμε, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί σε διεθνές επίπεδο πολλούς κλάδους της επιστήμης. Σκοπός λοιπόν είναι για το εργαστήριο ιατρικής, για το, η μελέτη του ιατρικού δικαίου και της βιοειθικής, να εντοπίσουμε πρώτα απ' όλα τι είναι ακριβώς η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί για τους περισσότερους μη ειδικούς, όπως είμαστε εμείς οι νομικοί ή οι επιστήμονες βιοειθικής, δεν είναι σαφές. Και αφετέρου να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό διεπιστημονικά, γι' αυτό και έχουμε, όπως βλέπετε, σε όλες τις συνεδρίες μας ανθρώπους από την τεχνολογία, από την ιατρική, από την νομική και από τη βιοειθική, έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα, όσο το δυνατόν πληρέστερη τέλος πάντων, για το τι ακριβώς, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, τι ακριβώς πρέπει να ρυθμίσουμε, αν είναι επαρκές στο νομικό πλαίσιο ή πρέπει να συμπληρωθεί. Όλα αυτά ήταν λοιπόν θέματα τα οποία μας απασχόλησαν και χθες και θα συνεχίσουν σήμερα. Κάθε τεχνολογικό επίτευγμα, αν είναι ανέλεγκτο, μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά. Η τεχνητή νοημοσύνη, τουλάχιστον εγώ αυτό το συμπέρασμα έβγαλα, είναι μια επιστήμη η οποία μπορεί να μας δώσει πολλά θετικά, να υπηρετήσει με πολύ σοβαρό τρόπο ιατρικά προβλήματα τα οποία σήμερα υπάρχουν. Βοηθάει ανθρώπους που μπορεί να ήταν παράλυτοι, τους βοηθάει να κινηθούν, τους βοηθάει να ξαναζήσουν, τους βοηθάει να δούνε. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά και κανείς δεν μπορεί να τα υποβαθμίσει. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν κίνδυνοι σε όλα αυτά. Οι μηχανές, όσο και αν λέμε ότι είναι έξυπνες μηχανές, δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν μόνες τους τα προβλήματα. Άρα το σημαντικό είναι να ελέγχονται από τον άνθρωπο, να ελέγχονται με κανόνες, μέχρι δηλαδή ποιου σημείου μπορούν να εφαρμόζονται, και νομίζω ότι αν όλα αυτά οργανωθούν σωστά, δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος. Το θέμα είναι να οργανωθούν σωστά εγκαίρως, γιατί πολλές φορές βλέπουμε να αναπτύσσεται ανέλεγκτα μια τεχνολογία και να τρέχουμε από πίσω για να τη ρυθμίσουμε. Τώρα είναι ο καιρός, νομίζω, να δημιουργηθεί όλο το νομικό πλαίσιο, κυρίως κανόνες ηθικής, οι οποίες να βάζουν κάποιους φραγμούς στην τεχνολογία. Βεβαίως, ξέρουμε όλοι ότι οι κανόνες και τα όρια δεν είναι πάντα εύκολα, κυρίως σε τομείς που άπτονται της επιστημονικής έρευνας. Άρα, με όλα αυτά όμως, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις εφαρμογές, να μπορούν να μπουν κανόνες.